Και είναι πολύ σημαντικό σε μια φάση που συζητάμε για την Νοβάρτης. Για τη δαπάνη. Για τη δαπάνη, για το φαρμακευτική δαπάνη, για το πάρτι, για το πώς φεύγανε τα φάρμακα, συνταγογραφήσεις, αλλά και πώληση και διαχείριση. Λοιπόν, ο Γιώργος Καριωτάκης είναι στο φαρμακείο του νοσοκομείου Γεννηματάς μαζί με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Βασίλη Κεκερή. Και άλλος ένας καλεσμένος μαζί σου, Γιώργο. Πείτε μας εσείς τι γίνεται εκεί. Καλημέρα λοιπόν, βρισκόμαστε στο ανακοινισμένο χώρο, αίθουσα, αποθήκη του φαρμακείου του, του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννήματας, το οποίο εγκαινιάστηκε χθες και θα παρέχει πλέον τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικά. Με πολύ λίγα λόγια να πούμε ότι αυτοματοποιείται έτσι η χορήγηση των φαρμάκων στους ασθενείς, επιτυγχάνεται ο καλύτερος έλεγχος στην διάθεση των φαρμάκων λοιπόν, των αποθεματικών και των εκτελούμενων συνταγών. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Βασίλη Κεκερή. Πρώτα, το οποίο είναι ο διοικητής του νοσοκομείου. Κύριε Κεκερή, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Επιτυγχάνεται λοιπόν μια καινοτομία, είναι κάτι καινούριο, το οποίο θα επιλύει χρονίζοντα προβλήματα στο τομέα της διάθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ΕΡΤ και τους τηλεθεατές σας που γίνεστε συμμέτοχοι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε. Πραγματικά αυτό οφείλεται σε όλους τους άλλους και τελευταία σε μένα. Εμείς είμαστε περαστικοί από εδώ, οι εργαζόμενοι όμως μπόρεσαν και κατάλαβαν νωρίς ότι το φάρμακο είναι ο πνεύμονας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα φαρμακεία πρέπει να δουλεύουν σε βάσεις τέτοιες που να μην μπορεί να μας ξεφύγει τίποτα, να προασπίζουμε την ασφάλεια του ασθενούς και ταυτόχρονα να μπορούμε να εξοικονομούμε και πόρους, διότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Όλα αυτά πιστεύω με την καινούργια μας αναβάθμιση και ανακατασκευή του χώρου του φαρμακείου αλλά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας επιτυγχάνονται. Χθες εγκαινιάσαμε το φαρμακείο. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε γιατί αυτό το σύστημα θα το προχωρήσουμε και θα το προωθήσουμε σε όλα τα υλικά αναλώσιμα και μη αναλώσιμα μέσα στο φαρμακείο ώστε να προφυλάξουμε και τους ασθενείς και πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον. Για τη διαδικασία λοιπόν θα μας πει του ελέγχου, έτσι, το πώς από το πρώτο σημείο μέχρι το τελευταίο θα μας πει τώρα ο κύριος Νικόλαος Τσόλης, ο οποίος είναι στέλεχος του τομέα πληροφορικής του νοσοκομείου. Καλημέρα. Όντως είναι μια συλλογική προσπάθεια του τμήματος πληροφορικής και βέβαια και των συνεργατών εδώ και της κυρίας Οικονόμου, της Διευθύντριας του Φαρμακείου και όλων των στελεχών. Εκείνο που έχει επιτευχθεί είναι η διαλειτουργικότητα πρώτα απ' όλα του συστήματος που έχουμε, του πληροφορικού συστήματος, τόσο με την ειδίκα στο κομμάτι της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όσο και με τον ΕΟΠΗ στον έλεγχο, στην εγκυρότητα των ασφαλιστικών ταμείων, της ασφαλιστικής ικανότητας των ασθενών. Διαθέτουμε ασύρματα barcode scanner, τα οποία μπορούν να κινηθούν σε όλο το χώρο του φαρμακείου, να αναγνώσουν την ταινία γνησιότητας που έρχεται από τον ΕΟΦ, να αναγνώσουν τα barcode που υπάρχουν πάνω στην ηλεκτρονική συνταγή και επίσης και τα προτινόμενα φάρμακα τα οποία παρέχονται από την ηλεκτρονική συνταγή, πάντα με γνώμονα το φθηνότερο ή το γενώσιμο σε όλη αυτή την περίπτωση, και πέραν τούτων να διαλειτουργήσει και να τυπώσει την διάθεση, την εκτέλεση της συνταγής, όπως ακριβώς γίνεται στα φαρμακεία και να επικολληθούν τα αντίστοιχα κουπόνια σε αυτή την περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε διπλεκτελέσεις συνταγών, δεν έχουμε λάθος φάρμακο στο λάθος ασθενή, άρα λοιπόν έχουμε δύο πράγματα. Ασφάλεια του ασθενή, οικονομία κλίμακος που σημαίνει άμεσα σεβασμό. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Τα έχετε πει όλα. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό για να μην έχουμε την εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης και τον έλεγχο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Και ευχόμαστε το πρώτο που είναι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο να γίνει. Να ακολουθήσει σε όλα τα υπόλοιπα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Πάμε τώρα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.